θα σας εξασφαλίσουμε. Θα, θα, θα. Σύνθημά μας είναι ένα. Κι απόψε τα μεσάνυχτα θα έρθω στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη σε μια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή. Buon pomeriggio, buon pomeriggio! Oh là là, oh là là, oh là là! Oh vai, oh vai! Κι απόψε τα... Θα πάρω το αμάξι μου στη τσέπη καρτσιλίκη. Κι απόψε τα... Θεσσαλονίκη, θα έρθω Θεσσαλονίκη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, bon pomeriggio, bon pomeriggio. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Εκατομμύρια Έλληνες, να είστε καλά. Σ' όλο τον κόσμο. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου. Μισελ, Μισελ Λιαπής, μοναδικός, ανεπαναληπτός, τζεντελμανικός παρανομός. Πρώτη είδηση κυρίες και κύριοι, διεθνώς. Πρώτη είδηση, πρώτη είδηση. Βάλ τον. Πρώτη είδηση, μπράβο Μισελ, μπράβο. Μας έβγαλε... Η του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Μιχάλη Λιάπη προχώρησαν σήμερα άνδρες εστροχές Αγίας Παρασκευής. Οι αστυνομικοί έπειτα από τροχονομικό έλεγχο διαπίστωσαν ότι ο κύριος Λιάπης κυκλοφορούσε με ένα Jeep Volkswagen Touareg, το οποίο αφενός ήταν ανασφάλιστο και αφετέρου έφερε πλαστές πινακίδες, καθώς οι νόμιμες είχαν κατατεθεί στην εφορία. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην υπουργός φέρεται να μην είχε καν δίπλωμα οδήγησης. Αστυνομικές πηγές, μιλώντας στο Zoukla.gr, ανέφεραν: τον κύριο Λιάπη τον σταμάτησε η ομάδα Δίας, η οποία κάλεσε την τροχέα προκειμένου να προβεί σε έλεγχο. Το τζιπ που οδηγούσε ο πρώην υπουργός έφερε πλαστές πινακίδες, καθώς τις νόμιμες τις είχε καταθέσει για ακινησία και ως εκ τούτου δεν είχε ασφαλιστήριο. Παράλληλα, ο κύριος Λιάπης δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Όλο το ρεπορτάζ στο Zoukla.gr. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε, ορίστε τούτη τη ζωή. Είναι πολύ σκληρό, ο ένας απ' τους δυο, τον άλλο να μην εννοεί. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε. Κάπα κάπα! Και Λάμπρος Παναγιώτου, ήχος και λόγος. Για την ακρίβεια ρε γαμώτο, ρε γαμώτο, τι κάνετε έτσι, Έλληνες εσείς ρε, παπατζίδες, είμαι Λιάπης. Έστω κι αν είναι έτσι. Έστω κι αν δεν είχα δίπλωμα. Έστω, θα με σκοτώσετε. Κι αν είναι έτσι, εσύ που μου λέγες πως μ' αγαπάς. Όταν είχα όμως τα υπουργεία μ' αγαπούσατε, Φάλες. Η ξανθιά που είναι στο Μέγαρο, στο μουσείο που με κοίταζε τώρα, εξαφανίστηκε. Είμαστε και σφάλματα κάνουμε, ορίσε τούτη τη ζωή. Ένα ρε παιδιά, εντάξει, εντάξει. Ουδής άσφαλτος, το είπε η μεγάλη Άντζελα και σπεύσατε όλοι να τη φάτε. Γλωσσοπλάστες εσείς, τα ξέρετε όλα. Έμορφε, ας συνέρθετε τη χώρα μια φορά. Εγώ ξεκινάω αισιόδοξα, δεν βαριέσαι. Αντί να ευχαριστηθούμε που ένας υπουργός πρώην έβγαλε τις αδυναμίες του. Ναι, έδειξε ότι όλοι μπορούν να ασφάλουν. Ουδής άσφαλτος. Μέργε Πάπας είπε τώρα, το αναγνώρισε αυτός ο Άγιος άνθρωπος, ότι δεν είμαι αναμάρτητος κι εγώ. Ουδής αλάθητος είπε ο Πάπας.
Αντί να χαρείτε που ένας υπουργός πήγε και αυτός να εξαπατήσει. Πέσαμε όλοι πάνω να τον φάμε. Άνθρωπος είναι και αυτός. Δεν έχει αδυναμίες υπουργός. Εντάξει. Και επιπροσθέτως μας απέδειξε ότι τα γαμισιάτικα από που κι αν προέρχονται, όταν είναι πολλά, δεν θέλει κανένας να τα πληρώσει. Όσα λεφτά κι αν έχει. Απλά πράγματα. Ένα σύστημα σήμερα κατέρευσε ολόκληρο. Γιατί, κύριε Μαυραγάνη, μαύρος γάτος, τόι. Τα γαμισιάτικα δεν τα πληρώνει κανένας. Ούτε κι εκείνος που έχει πολλά λεφτά. Του καταλαβαίνεις. Λιάπης. Να είμαστε κυρίες και κύριοι, ναι ή όχι φραγκοφωνιάδες. Να κάνουμε στροφή προς τα πίσω, ναι ή όχι. Να βάλουμε και φράγκο τσέπη, ναι ή όχι. Άρα λοιπόν, θέλετε σπατάλες, δεν είπαμε θα πάμε για μια άλλη Ελλάδα. Τι έκανε, 3-1 για τον πρώην υπουργό. Αντί λοιπόν να πάρει, να έχει 100 τέλη κυκλοφορίας, 3 πινακίδες, 3 αυτοκίνητα και δεν ξέρω εγώ τι, πήγε. Ο άνθρωπος πήρε 3 αμάξια και μια πινακίδα. Έπαιρνε μια πινακίδα αντί και δεν παραμένει στην ουρά της εφορίας. Δεν παρακολλεί δηλαδή την υπόλοιπη συγκοινωνία. Παίρνει την πινακίδα, τη βάζει στο ένα αμάξι. Παίρνει την πινακίδα, τη βάζει στο άλλο. Παίρνει την πινακίδα, τη βάζει στο άλλο. 3-1, τι άλλο να κάνω. Δηλαδή, τι, δεν κατάλαβα. Εσύ τι πιο μάγκες. Συνταξίουχος είναι, λέει. Μισελ, ομοντιέ, ουνίκ, τα έκανες, μουνίκ τα έκανες. Πάντα καλώδια. Βάλτε μικρόφωνο εσύ. Γιατί δεν κατεβαίνετε. Κατεβείτε να μας βοηθήσετε, σας παρακαλώ. Ήθελα να πω δύο κουβέντες. Ναι. Έσφαλα. Και πρέπει να πληρώσω το τίμημα της περισκεψίας. Ναι. Κόψτε. Συγγνώμη, η δημοσιογράφος τι βοήθημα θέλει να κατέβει. Σινιόρι, γιατί δεν κατέβει, δηλαδή δεν κατάλαβα. Καθιστώ, δεν μπορεί να μιλήσω. Γιατί δεν κατέβει, να πάτε παρέα. Μία πινακίδα, δεν είναι 10. Κατεβείτε, λέει, βοηθήστε. Τι να βοηθήσετε, μαζί να πάτε. Το μόνο που πάει στην αστυνομία, να κατέβει κάτω, να δώσει κάνα δηλώσει. Για ξαναβάλετε δήλωση. Κορίτσι μου, πού να κατέβει, τι να κάνει. Ξαναβάλετε την αρχή, από την αρχή δήλωση. Γιατί δεν κατεβαίνετε. Κατεβείτε να μας βοηθήσετε, σας παρακαλώ. Ήθελα να πω δύο κουβέντες. Ναι. Έσφαλα. Και πρέπει να πληρώσω το τίμημα της απερισκεψίας μου. Ναι. Ανθρώπινα τα λάθη, το ομολογώ. Πόσο καιρό το κυκλοφορούσατε με πλαστές πινακίδες? Είναι η πρώτη μέρα σήμερα. Και εμίσω τις μπαταρίες. Ωραία, γιατί όμως ξέρατε ότι είναι παράνομο. Ξέρατε ότι είναι παράνομο. Γιατί το κάνατε? Πού τις πλαστογραφήσατε, μπορείτε να μας πείτε? Κύριε Υπουργέ, γιατί δεν είναι... Ανθρωποί είμαστε και σφάλματα κάνουμε. Ορίστε τούτη τη ζωή. Κύριε Πολύσκυρο, ο ένας απ' τους δυο, τον άλλο να μην εννοεί. Ουδείς ασφαλτός Μισελ, ουδείς. Ουνί, μουντιέ. Τα έκανες καπέλο. Υπουργέ, από δίπλωμα οδήγηση πώς πάμε? Θα μου πείτε, άλλοι σας πήγαιναν, άλλοι σας έφεραν. Και τώρα αναγκαστείτε να οδηγήσετε. Συγγνώμη, αστυνομικό δεν έχετε? Να αφήνω να οδηγήσει εκείνος. Ουνί, τα έκανες μονή, Μισελ. Και τώρα, σε πήρε και σε σήκωσε. Ω, Μοντιέ. Τι άγια βάση. Έστω κι αν είναι έτσι, εσύ που μου λέγε. Συνταξιούχος, κύριε και κύριος Λάπης. Πάμε στο δίπλωμα. Αυτόν τον καιρό, μη σε κλείσουν μέσα. Συνταξιούχος, λέει, και εμείς συνταξιούχοι έχουμε οικονομικά προβλήματα. Είπαμε να πάμε να πάρουμε το πακέτο 3-1. Εδώ οι άλλοι δίνουν αθλητικά, τσόντες, ιστορίες και 40 ευρώ. Αυτός δεν μπορεί να βάλει 3-1. Κύριε Μαυραγάνη, τα είδατε? Κάνατε μέχρι πλούσιους, αριστοκράτες, δεξιοτέχνες, τους κάνατε παπατζίδες. Μέχρι και αριστοκράτες τους κάνατε παπατζίδες. Γιατί σου λέει, τα γαμισιατικά δεν τα πληρώ. Είσαι κύριε Μαυραγάνη, πληρώνεις τις πινακίδες? Η γυναίκα της κύριε Στουρνάτης κατέθεσε, λέμε τώρα. Τώρα ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Εγώ με τον Μισελ,
είναι παράδειγμα προς μίμηση. Όχι να πάρουμε να κλέβουμε όλες τις πινακίδες. Όχι, να πάρουμε μία, να τα έχουμε για τρία. Λοιπόν, καλά. Μιχαλάκη, ιστοδηματάκι είχαμε ρε Μισελ. Είχες, εδώ βλέπω, έκανα φωτοτυπίες λίγο το... Είχες λοιπά ιστοδήματα, 109.000 ευρώ, συν 27.200 τίποτα γίνα κανένα. Είχες 110.000 ευρώ, συνταξιούχος. Ποιος συνταξιούχος παίρνει 110.000 ευρώ ιστοδήμα, δεν αισθάναν. Και είχες, και το πιο ωραίο, είχες... Εδώ βλέπω μια πισίνα στη Μύκονο, ε. Και αμάξι, δεν είναι που λέγεις πισίνα, Χριστιανέ μου, τι είναι αυτή. Θέλει και δίπλωμα, Μισελ, να πας στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι έτσι. Θέλει δίπλωμα. Για γάιδερο το πέρασε στο Τουαρέγ. Γερμανικό. Θέλει γάιδερο ο Γερμανός. Ξύπνησε και ο Κουτόφραγκος. Δεν πάει με τα πόδια. Θέλει γάιδερο. Διαβάζω κυρίες και κύριοι. Ο συνταξιούχος Χαλάνδρη. 80. Χαλάνδρη δεύτερο, Χαλάνδρη τρίτο, Χαλάνδρη τέταρτο, Χαλάνδρη πέμπτο. Είναι οικία, διαμέρισμα, αποθήκη και της Παναγίας στα μάτια. Χαλάνδρη, 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 Χαλάνδρη. Χαλάνδρη, Χαλάνδρη, όπ, αλλάζουμε. Αθήνα, Κηφισία, Κηφισίας. Αθήνα, Κηφισίας, όπ, όπ, 100 εκατομμύρια. Αθήνα, Καψάλι, όπ, 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 Μύκονος, Μύκονος, τι Μύκονος. Μύκονος με πισίνα, όπ, 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 όπ. Κηφισίας, πάλι, άλλη οδός. Μύκονος, άλλη οδός. Μεγάλο χωριό, άπα πάει Βρετανία. Μεγάλο χωριό, καινούριο. Άπα κεραμιδόκαμπος. Μεγάλο χωριό, Χαλάνδρη. Δεν τελειώνουν, Μιχάλη μου. Ο Μισελ. Εύτοχε, σε τρία αυτοκινητάκια. Πώς δεν θα βγούμε από εδώ με δισκοπάθη. Από το σταθμό 9,84. Αφιερώνουμε τραγούδια του 60. Και εγώ που είμαι 1,84. Έχει εδώ, να σας αποτύχει, κύριε. Τι σκέφτομαι εγώ τώρα, ότι μέσα στη βλακεία του, γιατί περί βλακείας πρόκειται, να γλιτώσει 300 ευρώ, έγινε ρεζίλι των σκυλιών. Και όχι μόνο αυτό. Ξεσκέπασε όμως και όλο το υποκριτικό, πολιτικό, προκλητικό σύστημα. Γιατί από μικρό βρίσκεται την αλήθεια. Λοιπόν, έχει τρία αυτοκίνητα. Εδώ είναι τα αποταμίευσεις σας. Δεν έχει αποταμίευση, δεν έχει τίποτα, 33.000 ευρώ. Έχει τρία αυτοκίνητα. Δήλωσε το ένα. Μα είμαι πινακίδες, δήλωσε και σφορολογεί. Το πόθεν έσχεσαι. Βλέπω εδώ. Γιώτα, ζήτα, άλμα, 4.000. Αυτό που βλέπουμε εδώ σφακούς. Το έβαλε σφορολογική δήλωση, το πόθεν έσχεσαι. Σιγά μην είχε ενδιασμούς. Ω, Μοντιέ! Μισέ, μισέ, μισέ! Μοντιέ, μου είναι τα εκανές! Ποιες χειροπέδες, δεν είσαι χειροπέδες. Λοιπόν, λέει, έχει ένα... Έχει εδώ τους αριθμούς κυκλοφορίας και δίπλα μεταχειρισμένο. Ούτε πόσα κυβικά, ούτε τι είναι, ούτε τι δεν είναι, τίποτα. Έχει ένα 2007 και δύο 2009. Και τα τρία τα αυτοκίνητα είναι μεταχειρισμένα. Άρα λοιπόν, πήρε μία πινακίδα και τα τρία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τρία σε ένα. Πόσα κυβικά είναι, δεν είναι, τα 6.000 κυβικά πρέπει στον δρόμο. Και ξυφίκει η αστυνομία, δεν το γνώρισε. Ξυφίσει ένα σύστημα ολόκληρο. Λοιπόν. Αυτό είναι το πρώτο όνειρο. Τώρα έχουμε άλλο ένα όνειρο. Να δούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να μας αποδειχτεί και ο Γιάννης Στουρνάρας Στουρνάρη. Δηλαδή, να μην έχει καν πτυχίο οικονομίας ή πτυχίο πανεπιστημίου και να είναι του δημοτικού. Το σκέφτεστε. Να έχει πλαστό πτυχίο Στουρνάρας σε αυτή τη χώρα. Λέω εγώ, μια πονηρή σκέψη κάνω. Είναι υπόθεση εργασίας. Ξέρω εγώ, μετά από αυτά που είδαμε σήμερα, τα λυπηρά, τα αξιοθρύνητα, τα τραγικά, όλα είναι πιθανά. Κύριε Στουρνάρα, πήρατε πτυχίο κανονικό ή να ρωτήσετε την πεθερά. Γιατί η πεθερά. Θα σε ξεμπροστιάσει λίγο. Θωρακισμένη Μερσεντές, εγώ δεν ονειρεύτηκα ποτέ. Νίκα μισόνειρα τρελά, μαζί μου τα έχεις λίγα και καλά. Θωρακισμένη Μερσεντές. Βέβαια, ο υπουργός το είπε, ο πρώην υπουργός. Ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που βγήκε στον δρόμο. Σήμερα λέει βγήκε. Λοιπόν, αν δεν πάθει τώρα εγκεφαλικό ο ξάδερφος, το έχει τύπα ξύλο, δεν ξέρω να παθαίνει ποτέ. Αν ο Καραμαλής τώρα δεν τρελαθεί με αυτήν την υπόθεση, γιατί κουβαλάει και το βάρος, μεγάλο όνομα δεν είναι. Ο ξάδερφος σου λέει, δεν μπορούσα να σε φτιάξω, έκανα υπουργό, σε έκανα την ΕΚΕ,
Σε έκανα το ένα, σε έκανα το άλλο. Και δεν έστρωσε, τώρα τελείωσε. Έχασε πάσα ιδέα. Μην τον βρει ο Καραμαλής μοναχά μπροστά. Φαντάζομαι τον Καραμαλή, μόλις άκουσε την είδηση. Από τη ζούγκλα, φαντάζομαι, θα βλέπε. Με χειροπέδες ο Λιάπης στο αστυνομικό τμήμα. Τρελάθηκα. Του λέει τι έκανε πάλι. Τι έκανε πάλι ο Ξάδερφος. Πού να φανταστεί δεν είχε δίπλωμα οδήγηση. Πού να φανταστεί. Ή πού να φανταστεί ότι οι πινακίδες ήταν μαϊμού, πλαστές. Τα Μάξ δεν ήταν μαϊμού όμως. Αυτό είναι σωστό. Συγγνώμη, τι έκανε στον πόλεμο Θανάση. Ρε εσύ Λιάπη, αφού όλο τον καιρό μας λένε ότι είσαι στο Βουκαρέστι. Είσαι χώρα Βουλγαρία, κάπου ήσουν. Σε άλλοι Ρουμανίες, Ουγγαρίες, Βουλγαρίες. Δεν μπορούσες να δηλώσεις, βρε τενεκέ ξεγάνωτε, μια εταιριούλα όπως κάνουν όλοι, με 20 τετραγωνικά, και να έχεις βουλγαρικές πινακίδες και να είσαι εδώ μάγκας. Σε έκανε αστυνομικό δάγκα ο Δίας. Είδες το Δία ανάποδα. Εμπρός, στο δρόμο, που χάραξε ο Μισελ. Εμπρός, ο Μοντιέ! Τον ύμνο του Θεού. Μποναλόρ! Η Ρόνα Λουρα Τελαβής! Μποναλόρ! Τάπαμε, τα ξανάμε. Έχει ξαναβάλει και τρίτο. Τάπαμε, ρε παιδιά. Να δούμε και τι είπε μετά. Όσο μιλάει, πήρε το δοκιμάσιο. Και εσύ. Ωραίο, ρε. Ο καλύτερο, ρε. Εγώ είμαι Λιάπης, ρε. Μπράβο. Έχει ο υπουργό αδυναμίε. Πήρε την πινακίδουλα και την άλλαξε. Κύριε Υπουργέ, μια δήλωση. Έκανα μια δήλωση όταν έφευγα, παιδιά. Θα την ξανακάνω τα αυγό. Λοιπόν, η ιστορία είναι για γέλια, αλλά είναι και πραγματικά για κλάματα. Πέρα από το κωμικό της όλης υπόθεσης, δεν μπορεί να βλέπεις ένα πρώην υπουργό να είναι τόσο αξιοθρήνητος, με την έννοια, εντάξει, έκανε ένα λάθος, δεν διαφωνώ, αλλά τέτοια λάθη δεν γίνονται. Δεν μπορεί να τα κάνεις τώρα, πριν το έχει αν είσαι, δεν υπάρχει. Ξέδεσε ένα σύστημα ολόκληρο και αυτή πρέπει να είναι, να σου πω την αλήθεια, η εκδίκηση του φτωχού, η εκδίκηση του πολίτη, αυτή είναι η δική σας εκδίκηση. Σήμερα ξέρω και πραγματικά το αξίζετε, γελάνε και τα μουστάκια σας. Εγώ θέλω να δω και το Μαυραγάνι έτσι. Και το Στουρνάρα. Και το Σταϊκούρα. Όλα αυτά τα παιδιά να καταλάβουν, τότε μόνο θα καταλάβουν πόσο πραγματικά υποφέρει ο άνθρωπος. Γιατί μπροστά σε αυτή τη σκηνή, μπροστά σε αυτό το θέαμα, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και προτίμησαν να βγάλουν τις πινακίδες και πάνε να τις καταθέσεις στο Υπουργείο Μεταφορών, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Μιχάλης Λιάπης ήταν πρώην Υπουργός Μεταφορών. Είναι αυτός που επί υπουργείας του υπέγραψε αυτά τα αυστηρά πρόστιμα που κυκλοφορούν στους δρόμους. Αλλά γι' αυτό σας είπα ότι είναι η εκδίκηση δική σας, του πολίτη, του απλού ανθρώπου. Υπέγραψε τα αυστηρά πρόστιμα και τώρα να δούμε πώς θα ξεμπλέξει. Ο ξάδερφος βαρέθηκε τώρα, θα φύγει, πάει στα Γιάννα να φάει σοκοτάκια, του χάλασε όμως διακοπές. Πέρα από αυτό, πέρα από την όλη διαδικασία, νομίζουν ότι είναι ακόμη η δική τους περίοδος. Δεν κατάλαβαν ότι αυτή είναι η κατάρα η δική σας και η δική μας, που συνοδεύει. Τι δουλειά έχει τώρα αυτός. Βλέπεις, έχει από την Αττική μέχρι τη Μύκονο και μέχρι τον Εύρο και μέχρι τη Γάβδο, έχει σπίτια. Αλλά σκέφτηκε όμως, σου λέει, κάτσε ρε, γιατί να πληρώσω την ξεφτύλα του κράτους μέχρι χτες την ασπαζότανε και μέχρι χτες τη δεχότανε, είναι αυτός που έβαλε 700 ευρώ πρόστιμο για κράνος. Δηλαδή πάτε κατευθείαν φυλακή, μας πιάσεις χωρίς κράνος, ξεσκέπαστη δηλαδή, αν είσαι ξεσκέπαστη, θα πάτε μέσα, 700 ευρώ ποιος θα βρει να πληρώσει. 700 ευρώ τώρα είναι το μηνιάτικο ολόκληρο, αν έχετε και δουλειά βέβαια, αν δεν έχετε τελειώσατε, θα σας έχει μείνει η μηχανή και το παπάκι. Αν πέστε σε καλό αστυνομικό, γιατί υπάρχουν και καλά παιδιά αστυνομικοί, καταλαβαίνουν πραγματικά ότι δεν μπορεί, δεν δύναται ο πολίτης, οπότε ξαναβάζουν τον μπλοκάκι στην τσέπη και σου λένε φύγε, στη χαρίζω. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Τις είδαμε και αυτές. Περιπτώσεις φιλανθρωπίας, γιατί σου λέει δώσε 700 ευρώ, τι να σου κάνω. Πάω φυλακή. Αφιερωμένο στον υπουργό μας. Ωραίο. Με τις σκέψεις εκείνα με.
Μα ξεφύγω τον κίνδυνο, οδηγώ και σε σκέφτομαι με τα μάτια κλαμμένα και το νιώθω πως χάνομαι αφού χάνω εσένα. Οδηγώ και σε σκέφτομαι. Κάμα κάμα κυρίες και κύριοι, επιμιλεί τη μουσική και εγώ τα κείμενα. Και το νιώθω πως χάνομαι. Είναι μια εκπομπή μόνος του. Βέβαια, σας είπα και πάλι, πέρα από την εκδίκηση, εντός εισαγωγικών εκδίκηση, δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος σήμερα που να μην έχει συνεχωρηθεί με αυτή την εικόνα. Η οποία θα ταξιδέψει ανά τον κόσμο. Ένας πρώην υπουργός μεταφορών γράφει στα γενετικά του όργανα το σύστημα ολόκληρο, αλλάζει πινακίδες, γιατί ξέρω ότι πολλοί από εσάς, είμαι σίγουρος γι' αυτό, σας έχουν πλησιάσει, ειδικά σε εσάς που έχετε μεγάλο κινησμό αυτοκίνητα, σας έχουν πλησιάσει και σας έχουν πει να κάνετε μετατροπή στα χαρτιά με λίγα χρηματάκια και να εμφανίσετε το αυτοκίνητό σας με 1600 και 1800 κυβικά. Αλλά δεν το κάνετε γιατί προτιμήσατε να έχετε το κεφάλι ψηλά. Προτιμήσατε να μην ξεγελάσετε στις αρχές και πήγατε για παραδόσεις πινακίδες. Το ξέρω αυτό πραγματικά, γιατί και καταγγελίες έχουν έρθει στη ζούγκλα και μας έχουν πει για αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχουν κάποιοι επικίνδυνοι οι οποίοι μπορούν να σε αλλάξουν μέσα στα υπουργεία. Να φαίνεται ο κινητήρας δηλαδή ότι είναι αντί για 2.500 και 3.000 κυβικά, να φαίνεται για 1.800 και 1.600. Αλλά δεν ακολουθείς τον δρόμο που ακολούθησε ο Λιάπης. Ξέρω όμως ότι σήμερα όλοι είμαστε στενοχωρημένοι, γιατί θα μου πείτε καθόλου, κάποιοι λένε καθόλου, καλά να πάθουν. Ναι, καλά να πάθει. Απ' την άλλη όμως, είναι η βιτρίνα της χώρας μας. Είναι η βιτρίνα. Και είναι υπόλογος και ο πρωθυπουργός, ο πρώην, για αυτή την εικόνα. Σαν αδερφός του είναι. Θες να πεις έχεις φίλους. Όχι, δεν έχεις φίλους, συγγενείς. Συγγενείς λέει δεν τους... τους φίλους διαλέγει, συγγενείς όχι. Ναι, αλλά το διάλεξε για υπουργό μεταφορών. Ήθελε να πάει στην Ασία λέει και το πήρε το αυτοκίνητο γιατί νόμισε ότι θα πέσει η μπαταρία. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι άφησαν την μπαταρία να πέσει. Αυτά όσον αφορά το... Αλλά ένας Λιάπης μπορεί να μην έφερε σήμερα την άνοιξη. Έφερε όμως κυρίες και κύριοι πραγματικά τη συσκότηση. Γιατί όλοι ασχολιόμαστε με αυτό. Το πόθεν έσχες, το χθεσινό, ο Μισελ, ο Μοντιέ, ο Μισελ και κάτι άλλα θεματάκια θα μας κάνουν για λίγο να ξεχάσουμε, να λησμονήσουμε τα δικά μας βάσανα, θα μας αποσπάσουν όμως και την προσοχή μας. Και ενώ βλέπουμε μπροστά μας, ενώ χάνουμε το δάσος, εμείς θα κοιτάξουμε το δέντρο. Το δέντρο είναι ο Μιχάλης Λιάπης, γιατί ούτως ή άλλως πλέον είναι παραδομένος στα χέρια της αστυνομίας, ζήτησε συγγνώμη ο άνθρωπος, από εκεί πέρα θα υποστεί τις συνέπειες του νόμου. Εμείς όμως έχουμε μπροστά μας το δάσος το οποίο καίγεται. Είδαμε χθες τα πόθεν έσχες. Ασχοληθήκαμε όλοι ποιες νυφούλες, ποιοι γαμπροί και ποια παιδάκια έχουν λεφτάκια στα ταμιάκια τους. Δίπλα όμως πέρασε ευχάριστα ο κύριος Τουρνάρας. Έκανε το ταξιδάκι στις Βρυξέλλες και σήμερα, πριν από λίγο δηλαδή, αυτές τις ώρες, υπερψηφίστηκε στα άρθρα το νομοσχέδιο για το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας. Υποτίθεται είναι νομοσχέδιο, είναι αυτό κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό σας λέω ότι ο Μισελ μπορεί και να θυσιάστηκε για αυτή την κυβέρνηση. Μπορεί να θυσιάστηκε αυτή πραγματικά η βλακεία του Υπουργού, μπορεί να το βγει σε καλό, μπορεί να βγει σε καλό της χώρας. Και τι εννοώ, θα μπορούσε να έχει πέσει και κυβέρνηση. Γιατί αν θυμηθείτε τα λόγια του αείμνηστου Γιαννόπουλου για ένα κολόσπιτο θα πέσουμε. Ναι, για ένα κολόσπιτο έγινε της κακομοίρας τότε. Εδώ λοιπόν δεν είναι νομοσχέδιο του κυρίου Στουρνάρα. Εδώ είναι ένα δούλευμα χοντρό που κάνει σε εσάς, σε εμάς και σε όλο τον κόσμο κύριο Στουρνάρας, Βρυξελιώτης. Αλλά πριν πάω σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο εν τέλει είναι πολύ νομοσχέδιο γιατί δεν αφορά μόνο το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, είναι 344 σελίδες. Αν βλέπω καλά, 344, έχω ασχητό. 344 σελίδες. Και επαναλαμβάνω, είναι γνωστή διαφήμιση, έχει μέσα τον πατέρα του και τη μάνα του. Σβήνει πρόστιμα σε αυτούς που θέλει, ανοίγει δρόμους, κάνει ρουσφέτια, δίνει άδειες, γλύφει εκεί που θέλει να γλύψει και σκοτώνει αυτούς που θέλει να σκοτώσει. Α, παράδειγμα, απαλλάσσει, κλείσαν την ΕΡΤ εν μία νυχτή, απαλλάσσει τον διαχειριστή της ΕΡΤ από οποιαδήποτε σφάλματα έχει κάνει οικονομικά και όχι μόνο. Τον απαλλάσσει. Δεν απαλλάσσει μόνο τον προηγούμενο διαχειριστή που έκοψε το κεφάλι σε 2.700 εργαζόμενους και το πέταξε στον κεάδα της ανεργίας.
αλλά απαλλάσσει και τον επόμενο. Δηλαδή, για επιλογές που θα έχει ο φίλος που θα βάλουν εκεί πέρα, είτε ο μεταβατικός για ένα χρόνο είτε ο άλλος, τον απαλλάσσει από οποιαδήποτε πρόστιμα. Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό. Θα στα διαβάζω ένα-ένα, αλλά πριν πάω σε αυτό, θέλω να σας δείξω και αυτό το παλικάρι, το φτωχόπεδο, το οποίο πρέπει να βοηθήσει και την πεθερούλα του πλέον, το Γιάννη Στουρνάρα. Το βρω. Βρω γιατί αρχίζω και συγχύζω με αυτούς, μας δουλεύουνε. Πιστεύω ότι σήμερα ο Μιχάλης Λιαπής θυσιάστηκε. Θυσιάστηκε για αυτή τη χώρα. Αντίγραφο έκανα εδώ, δεν είναι, μην με κυνηγήσετε, αντίγραφο έκανα. Άλλωστε είναι στο αναρτημένα στο διαδίκτυο. Αυτό το παιδί που βγήκε στον Πρετεντέρι, στο μεγάλο κανάλι και είπε ότι έχασε, ότι μας κάνει και χάρη που είναι υπουργός οικονομικών και ότι έχασε και λεφτά, αυτοί οι καρμύριδες, έχασε και λεφτά είπε. Χάνε λεφτά την πολιτική. Οι οποίοι θα μπορούσαν να πάνε από εκεί που ήρθαν, αλλά δεν πάνε, δεν ξεκουμπίζονται, τους έχουμε μπροστά μας. Αυτός λοιπόν το έτος το ξεκινάει από το 2009. Να δείτε ότι δεν έχασε λεφτά, μια χαρά είναι. 2009 είχε 193.000 ευρώ έσοδα. Ξέρετε πώς είναι 193.000 ευρώ, για βάλτε τα κάτω. Βάλτε, θυμηθείτε, τάλιρα σε ταλιεράκια της Μέρκελ τώρα μας ήρθαν, μέχρι να λευσί να φτάνουν. Δεύτερη χρονιά είχε 189.000 ευρώ και τώρα το 2012 2.220.000 ευρώ. Πού έχασε, από πού έχασε. Από πού έχασε. Είναι και καρμύρης. Είναι και τσιγκούνης. Αφήνει πεθερά του 500 ευρώ. Δεν μας είπε ότι πεθερά του δεν έχει 500 ευρώ. Πεθερά, η δεύτερη μάνα, την πεθερούλα. Μακάρι να είχαμε τόσα λεφτά. Ξέρεις, τα κάναμε. Τα πληρώναμε για την πεθερά. Θα την καθαρίσουμε. Δεν έλα, αστειεύουμε. Αυτά κύριε Γιάννη Στουρνάρα. Συν τα υπόλοιπα εδώ. Τι δουλειά κάνατε, μπορείτε να μας πείτε. Εσείς και οι άλλοι εκεί πέρα, ο άλλος με το εκατομμύριο τη αριστερά. Τσακαλώτος που επένδυε. Και το άλλο το παιδί, ο υφορικός ανάπτυξης που λέει δεν έχει καμία σχέση. Ο Μηταράκης αγόρασε 1.000.000 ευρώ. Λονδίνο, τι αγόρασε, το Λονδίνο πήρε, ολόκληρο. Κι όταν μαλώνουμε, τι ξέρεις την αιτία. Και ενοχλούμε. Τσιγκούνι, τόσα λεφτά και αφήνεις να ψωμολισάει η πεθερά. Αφήνεις την πεθερούλα, τη δεύτερη μανούλα να ζει με 500 ευρώ. Γιάννη Στουρνάρα, αυτό δεν θα το ανεχτώ. Ο Λιάπης τον έκανε κλέφτη απατεώνα μέχρι και το Λιάπη, μαυραγάνι. Φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι. Όχι από τον Λιάπη, αυτό είναι το κουκουέ. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι δικό μας. Είναι ξένο. Είναι ξενόφερτο, αφήστε το αυτό. Θα συγκεντρώνουμε, μωρέ, έρενο στο Ηράκλειο. Όχι εδώ τούτο, το άλλο της Κρήτης. Φάλες κριτική. Τζακίσατε τώρα. Έρωνα για την πεθερά του Στουρνάρα. Για τη Στουρναρούλα δεν θα μάσουν την υπουργουλίνα μας με τα 4.000 ευρώ που δίνει για να σας κρατήσουν τα χαλιά. Την εργαζόμενη. Η πεθερά μου το είπε με τα σκέτα. Πεθερούλα σου μωρέ, την πεθερούλα σου μωρέ, παλιόσκυλο. Καλά την Ελλάδα. Την Ελλάδα την έχεις ρίξει στα τάρταρα. Την πεθερούλα σου μωρέ, σκυλή. Καλά την κάνεις, δίκιο έχεις. Εγώ παντρεύτηκα εσένα, ναι και όχι. Ω Μορθιέ Μισελ Λιαπής, ξεγυμνωσές το σύστημα. Δεν σηκώνει ο λαός. Πάμε λοιπόν κυρίες και κύριοι. Τώρα εμείς κοιτάζουμε το Λιάπη. Τα πόθεν έσκες αν η Ράπτη έχει τα 60 διαμερίσματα και αν θα παντρευτεί ή όχι. Αν έχει τα 600.000 ευρώ στην άκρη. Αν ο Κικίλιας με τα 500.000 ευρώ που ήταν μπασκετμπολίστης και είναι και γιατρός θα παντρευτεί μια γυναικούλα φτωχούλα για να ζήσει και εκείνη δίπλα σε αυτόν. Αν. Και βλέπω εδώ θα φέρουν και μία πουνουτού. Πουνουτού είναι πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Και θα έχει τους πληστηριασμούς. 500 σελίδες, να το μάθω σε δύο μέρες. Σαν εδώ. Και
παιδί. Ρωτούσα για να μάθω κάθε τι. Το δίπλωμα οδηγήσεις πώς παίρνετε, γιατί. Να μάθω πώς γεννιούνται τα παιδιά. Να μάθω πώς αλλάζουν πινακίδες τα καλά. Και μου λέγαν και δυο τα λόγια αυτά. Hey! Λοιπόν, με τις διατάξεις παραγράφου 2 κτλ. Υπό τον όρο του απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις για τη φορολόγηση του ασφαλίσματος από συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των υπαλλήλων και των στελεχών της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004. Εξαιτίας της υποβολής ερωτήματος από νομικό συμβούλιο του κράτους για την εφαρμοστή αναζητήσεων, έγινε αποδεκτή τον Υπουργό Οικονομικών. Το ασφάλισμα από συνταξιοδοτικό θεωρήθηκε μισθός και εντάθηκε στην κλίμακα. Με βάση τη φορολογική αυτή αντιμετώπιση, εκ μέρους της φορολογικής διοίκησης, η οποία έγινε με σημαντική χρονική υστέρηση σε σχέση με τον χρόνο που είχε καταβληθεί αυτή η παροχή, είναι απολύτως αναγκαίο για λόγους χρηστής διοίκησης να αντιμετωπιστεί δίκαια το θέμα που δημιουργήθηκε με την επιβολή προστήμων και προσαυξήσεων. Μέλη λοιπόν, παρατυπίες και πρόστιμα της Ολυμπιακής Επιτροπής σβήνονται. Πλήρωσε ΛΑΕ! Ρωτούσα στη δουλειά το διευθυντή, γιατί δεν ανεβαίνουν οι μισθοί. Γιατί θα πρέπει να ψωνίζω εγώ στη λαϊκή και να έχω γίνει εικόνα μαγική. Γιατί να τη βολεύω συνεχώς με δανεικά και εκείνος μ' απαντούσε φιλικά. Με την προτινόμενη διάταξη της παραγράφου 3 τώρα 19 ρυθμίζεται η δυνατότητα ελέγχων σε 24 ώρες βάσης, επιχειρήσεις κτλ. Να έρχονται οι ΣΔΟΑΔΕΣ να σας κλείνουν τις επιχειρήσεις και να σας βάλουν και πρώτα μας πάνω φυλακή. Και προβλέπει και την αποζημίωσή του. Διανυκτέρευση και μήνυση αποζημίωση για τα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Τα παιδιά μην δουλεύουν και τζάμπα. Έρχονται να σας ξεσκίσουνε, να πληρωθούν τουλάχιστον. Κατάλαβες, ο θάνατός σας, η ζωή τους. Αυτό είναι το για τα κίνητα. Ποια κίνητα? Δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Και άμα φέρει και πούνου του, πού θα πείτε. Πούνου του είναι πράξη νομοτικού περιεχομένου. Θα τη φέρουν γιατί οι εισπράκτορες, οι επιβίτορες δανειστές μας θέλουν να περάσει μέχρι τέλος του χρόνου. Συνεχίζω εγώ. Να σκεφτείτε, έχουμε χρόνο. Από πάμε. Καλά περνάτε, καλά περνάτε. Το διάβασα από τον κύριο εγώ εδώ, ανατρίχιασα. Τι να πρωτοθυμηθώ. Αυξημειωμένα, είναι 300 σελίδες. Κι άλλο εδώ. Νέριτ, ναι, όπα. Τσόντε, όχι τσόντες, περίμενα. Α, με το άρθρο 106 του νόμου 4 τάδε τροποποιήθηκε το άρθρο 53 και θεσπίστηκε μεταβατικό καθεστώς για τη διεξαγωγή τυχερών παιχνίων μέσω ραδιοτηλεοπτικών μέσων. Έδωσε παράδοση, λέει, γιατί διαπιστώθηκε ωστόσο ότι η άμεση εφαρμογή των ρυθμίσεων δημιουργεί ανάγκη διαφορετική απεικόνηση των εσόδων. Οπότε λέει, δίνω μεταβατική περίοδο, πάμε για τον επόμενο χρόνο. Αφού δεν μπορώ να σε ελέγξω, πάμε για τον επόμενο χρόνο, σου δίνω λίγο παιδιά. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, το άρθρο 115 του νόμου ΤΑΔΕ προβλέπεται η αλληλέγγυος και ισολόκληρον ευθύνη των διοικητών νομικών προσώπων για φορολογικές παραβάσεις και χρέη προς το δημόσιο και άλλες εκτάσεις. Προβλέπονται διοικητές και προσωπικές προσωπικές. Η προτινόμενη ρύθμιση. Α, εδώ. Ας το βρω. Με την προτινόμενη ρύθμιση διορθώνεται η ασφαλμένη αναφορά σε έγκριση του προβλησμού της ΝΕΡΙΤ από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Αναφορά μπορείς να δείτε τώρα, θα έχεις αναφέρει. Πού είναι αυτό που σβήνει με την περίπτωση. Α, με την περίπτωση α της παραγράφου 3, μιλάμε για την ΝΕΡΙΤ, λάδι, γράφω δίπλα, προβλέπεται ότι ο ειδικός διαχειριστής υπέχει ποινική ευθύνη για κάθε ζημία προξένηση στο δημόσιο από δόλο ή βαριά αμέλεια. Με την περίπτωση β της παραγράφου, για την ύπαρξη ευθύνης του δημοσίου και της απαλλαγής του ειδικού διαχειριστή από την προσωπική του ευθύνη, αστική, πολιτική, διοικητική ή άλλης φύσεως για πράξεις ή παραλήψεις. Για τα ακίνητα. Τα ακίνητα του Στουρνάρα. Το πες χαζός. Μια
Άρθρο 47. Εδώ να δείτε τι γίνεται τώρα. Εδώ κοιτάξτε. Προσέξτε εδώ τι γίνεται τώρα. Το άρθρο 47. Τρελαθείτε. Καθίστε τώρα κάτω. Καθίστε. Προσδεθείτε. Απογειωνόμαστε. Με την παράγραφο 9 τροποποιείται, λέει, παράγραφος 1 του άρθρου 46 του κώδικα και αποσαφηνίζεται ότι η συντηρητική κατάσχεση επιβάλλεται μετά την απόκτηση νομίμου τίτλου και πριν από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής οφειλής. Ενώ προβλέπεται η αυτοδίκαιη τροπή της σε αναγκαστική κατάσχεση από τη στιγμή που αυτή καταστεί ληξιπρόθεσμη, έστω και εν μέρη. Έστω και εν μέρη, αν καταστεί ληξιπρόθεσμη, έχουμε κατάσχεση ολοκληρωτική. Αναγκαστική κατάσχεση. Δηλαδή, για τους δίνει δικαίωμα να μην κοιμούνται τα παλιώσια και να τους δω τώρα. Καλά κάνουν δουλειά, ναι. Παράνομος, ναι. Τους δίνει επιπλέον λεφτά για να έρθουν το 24ωρο όλο να χάσετε και τον ύπνο σας. Να τους βλέπετε μπροστά σας νυχθημερών. Πανίσχυρο το ΣΔΟΕ. Πανίσχυρο, αλλά δεν είδα εδώ να του ελέγξει αν ήταν πλαστές οι πινακίδες του πρώην υπουργού. Ε! Τις δήλωσε το πόθεν έσχες. Συγχαρητήρια στον κύριο Καλατζή, που επιμιλεί το πόθεν έσχες. Είναι πρόεδρος της Βουλής, συγχαρητήρια. Είναι η φαρμακοποιία στον Καβάλα. Άντε, καλά, κατάλαβα. Λεξουτανίλ θα πάρεις απόψη. Λοιπόν. Συμβιβασμός. Να μας ενδιαφέρει σε εμάς. Τροποποιείτε παράδειγμα. Λέει για το 10% αντί για 5%. Ας αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Τι παράγραφο. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi son svegliato. Ο κύριος Γενικός. Με την παράγραφο 3 λέει τροποποιείται παράγραφος 4.53 του κώδικα και διευκρινίζεται ότι ο Γενικός Γραμματέας με απόφασή του ορίζει τα επιτόκια υπολογισμού τόκων προκειμένου να καταθέσει σαφές ότι τα επιτόκια αυτά δεν είναι ίδια στην περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής οφειλής του φορολογουμένου σύμφωνα με την παράγραφο. Ο Γενικός Γραμματέας Νταβατζής. Ο Καραμαλής έβλεπε μετά από 10 χρόνια. Μίλα για τα βατζίδες. Να, τα βατζίδες εδώ είναι. Τώρα αυτό είναι νομοσχέδιο για τα κινητά. Ας πάμε. Με την παράγραφο 1 τροποποιείται το άρθρο 63 του κώδικα σύμφωνα με την οποία με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο 50%. Αν θέλετε δηλαδή να κάνετε προσφυγή, πρέπει να βάλετε να δώσετε 50%. Αν έχετε 50% να κάνετε προσφυγή. Τι να, μουτζόνο, πώς το λέει στα ιταλικά. Μουτζόνο το πώς είναι. Το μουτζόνο στα ιταλικά πώς είναι. Δεν υπάρχει. Αυτή μουτζόνο τη μοναχή της. Θέλω να δω ένα εγκόμενο Μπερλουσκόνη. Και δεύτερη. Συνεχίζουμε. Αγρότες. Έχει κι άλλα, δεν μπορώ να τα πω. Τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται από τα μουσεία, όπως ορίζονται με τις διατάξεις νόμου του ΤΑΔΕ, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, τις ξένες αρχαιολογικές σχολές και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, εξαιρούνται, λέει. Α, δεν πληρώνουν αυτά, απαλλάσσονται από φόρο. Απαλλάσσονται από φόρο. Εδώ κάτι βρήκα, για να δούμε. Απαλλάσσονται από φόρο, ποια σας είπα, τα μουσεία, σωστό, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, σωστό, ξένες αρχαιολογικές σχολές και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Γιατί έπαιρνε το φόρο, η Αμερικανική, φοβάστε, ξέρω εγώ, βλακείς λέτε τώρα. Και εδώ σας έχει, τι θα πληρώσετε, τι να, λάτε να σας το δώσω, λάτε εδώ να σας έχω, δηλώσει συμμετοχή, μην πάτε μόνο στις μεγάλες εκπομπές, ελάτε εδώ όλοι να πέσετε όλοι ξεροί, άμα θέλετε να κοιμάστε, θα πέσετε εδώ, θα σωθούν οι γυναίκες σας, μόνο άντρες θα άρχιστε, θα σωθούν οι γυναίκες σας. Δεν ξαναπάτε σπίτι, θα μείνετε εδώ όλοι ξεροί. Με αυτά που... Εδώ, άλλο. Τι να πω, τι να πρωτοδιαβάσω. Ήθελα να σου πω, αλλά τι να πρωτοδιαβάσω. Ευτυχώς μας. Τροποποίηση. Αν δεν επιτευχθεί, λέει, διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκήθηκε από το φορολογούμενο εμπρόθεσμη προσφυγή, βεβαιώνεται αμέσως το ρυθμό της μας διοικητικής ποσοστό 50% το αμφισβητούμενο κύριο και πρόσωπο του φόρου. Αυτά, τι να πω. Άλλο ακόμη. Πριν κλείσω με το θέμα του. Αυτό δεν είναι νομοσχέδιο, είναι πολυνομοσχέδιο. Σας είπα 344 σελίδες. Εδώ σας έχει τα πληρώσετε. Έχει παραδείγμα χάρη. Δηλαδή, για κάτω από με 100.000 εισόδημα, έχει άλλο κλίμακα 6, άλλο 3, άλλο 2. Δηλαδή, μπορεί να έχει το ίδιο σπίτι, άλλο να πληρώσει 600 ευρώ, άλλο να πληρώσει 300, άλλο 200.
Και ξέρετε τι γίνεται, θα πάρει 2,5 δις και βάζει και χέρι στους εφοπλιστές. Θα πληρώσουν 500 λέει, εκατομμύρια για 3 χρόνια εφοπλιστές που δεν πληρώνουν μέχρι τώρα. Εμάς σας, σας βάζει φόρο ΕΣΑΗ, εφόρο ζωής θα πληρώσετε τους νταβατζίδες στο σπίτι σας. Έχετε ένα σπιτάκι, το φτιάξετε, θα πληρώσετε 600 ευρώ το χρόνο, επειδή ο κύριος Στουρνάρας είναι ανίκανος να πιάσει φοροδιαφυγή. Και θα πληρώσουν λέει και εφοπλιστές 500 εκατομμύρια όλοι μαζί για 3 χρόνια που δεν είχαν μέχρι τώρα. Για 3 χρόνια μόνο αυτό το τέτοιο, και μετά δεν θα ισχύει. Πέφτει. Εκπίπτει. Και εσείς θα το έχετε φάπαξ. Τη φάπαξ. Άσε που λέω ότι φέτος είναι κατά 200 εκατομμύρια ευρώ μειωμένος. Ε, βέβαια είναι κατά 200 ευρώ κατουμένος. Αφού πάει φάπαξ, κερδίζουμε φέτος και κάνουμε για όλη μας ζωή. Ε, ωραία, ωραία, μαθηματικά ξέρετε και στουρνάρα. Ωραία, πλαστό πτυχίο θα έχεις. Σαν του Λιάπη και εσύ δεν έχει δίπλωμα οδήγησης. Έχω μάλα. Έχει δίπλωμα οδήγησης, μπα, πού να έχει. Δεν είχε αστυνομικό, δεν είχε φρούρο. Πού να δείξει. Αυτά κυρίες και κύριοι. Σας κοροϊδεύουνε, μας κοροϊδεύουνε. Ήρθε μια γυναίκα και μου λέει: εσύ πώς τα λες εκεί πέρα. Τα λέω γι' αυτό είμαι άνεργος, λέω. Επί της ουσίας άνεργος είμαι. Θα μπορούσα να είχα κι εγώ ένα γραφείο τύπου, ρε παιδί μου. Σαν αυτά τα σκυλιά που έχει ο Κόνστας, πήγα να πω. Ο Σαρδάν. Γλώσσα λανθάνωσα. Σαν τα σκυλιά που έχει στουρνάρας δίπλα του και νυχθημερών αρθογραφούν και λένε γιατί το μνημόνιο είναι το κείμενο, το μοναδικό κείμενο, αξιόπιστο, το μοναδικό που να βγάλει από την κρίση. Σαν αυτού του πουλημένου κονδυλοφόρου που του πληρώνουν 500 ευρώ και καβγίζουν νυχθημερών για 500 ευρώ, αντί να πάνε στα σπίτια του, αντί να πάνε να. Μούτζερ Λεβάκε, Μούτζερ Λεβάκε, ξέρετε τι είναι Μούτζερ Λεβάκε. Αρμέγουν αγελάδε, πρόβατα, τα γίδια. Σα κούρασα, έλα, φεύγω. Έλα, θα σου δώσω. Το πάρε το σπίτι. Αυτό. Εδώ, κυρίε και κύριοι, αυτό είναι. Θα αλλάξει τη ζωή τη χώρα του τουρνάρα με αυτό εδώ. Μας κοροϊδεύουνε. Ας αλλάξουν τα μούτρα τους πρώτα. Που δεν ξέρουν, όλη η Ελλάδα δεν έχει μαντιλάκι να κλάψει και αυτοί μετράνε αυξήσεις τα έσοδά τους. Αυξήσεις. Αυξήθηκε λέει κατά 170.000 ευρώ φέτος το κομπόδεμα του Γιωργάκη. Το δικαιολόγησε λέει γιατί η πεθερά του έβαλε στην δικαιούχο την Άντα και την άλλη την κόρη. Και εμένα η μάνα με έβαλε στην δικαιούχο. Φτώχεια, δυστυχία, κακομοιριά. Δεν με έβαλε τα λεφτά. Ωραία, είσαι δικαιούχοι είστε. Βάλε αλέφαντο να δώσουμε λίγο μόνο. Όχι, Παπανδρέο βάλε. Παπανδρέο, ρε, αξιδός ο κόσμος. Πάρτε τον Παπανδρέο, ρε. Αυξήθηκαν. Να σου πω. Αν το χρόνο γράψει και τα έσοδα που έχει από τη διδασκαλία του Τιτανικού ανά τον κόσμο. Το Μάη του 10, εκεί θα γίνει. Εκεί του χρόνου θα μαζέψει τα δισεκατομμύρια και μπορεί να μας βγάλει κατά διέξοδο. Αν διδάξει στους ξένους πόσο ο Τιτανικός πήγε φούντο κάτω, πώς τον έριξε. Και έχει απάνω τον Καστελόριζο, δείτε τον καμαρώστε τον, αν τον βρείτε εδώ, πείτε τους χαιρετισμούς από μένα. Αν τον βρείτε, γιατί και εγώ πολύ ταξιδεύω, πάω μέχρι την Ελευσίνα, έχω κάτι φίλους εκεί, μέχρι εκεί μα πήγαμε. Ξεκινάμε για Άρτα, αλλά θέλουμε 6 εκατομμύρια ευρώ βενζίνη, όπως είπα και στον βουλευτή, το Γιαλιώτη γέλαγε, ο οποίος Γιαλιώτης, είδα τώρα ο κ. Κασής, έχει τα εισοδηματάκια, τι δουλειά έχει στην πολιτική, έχει 200.000 ευρώ προχρονιά, 192. Μαζί και η Μισελίνα. Μισελίνα, η πυροτούλα! Δεν είσαι φραγκούλα. Τα έχεις τα χρηματάκια, έχεις τα κινητάκια. Μισελίνα μου, Μισελίνα μου. Σε ήξερε ο βασιλιάς, ο Τέος τι βάφτισε. Βάλε, διακοπές, φεύγω. Άντε, γεια, διαφημίσεις. Έχουμε επιστολή από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπανδρέου, προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος μας ενημερώνει ότι χθες βρισκόταν στο Μάντσεστερ της Μεγάλης Βρετανίας, προσκεκλημένος του κέντρου αριστείας Τζιν Μόνετ του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Όλα τα λεφτά λουλούδια στη δικιά της αγκαλιά είναι κούκλα και ταξίζει αν δεν μοιάζει με καμιά. Όλα τα λεφτά λουλούδια στη δικιά της αγκαλιά είναι κούκλα και ταξίζει. Έλενα Ράπτη, όλα τα λεφτά λουλούδια. Νηφούλα του Θερμαϊκού. Ξενέρασε, μωρέ. Έχει λεφτά, έχει σπίτια και έχει ξενερώσει την πολιτική. Παρά την πολιτική, αγάπα έναν άλλον. Ας το μαρακάκι. Έλα, πλακία, είπα, κακία. Μόνο να την ξαναδώ το κορμάκι της θέμου το πόδι στο λαχταρά. Σε λίγο. Για τα μάτια της προβλέπω πως θα γίνει σαμάτα. Όλα τα λεφτά λουλούδια
αξίζει, αν δεν μοιάζει με καμιά. Όλα τα λεφτά λουλούδια στη δικιά της αγκαλιά. Είναι κούκλα και ταξίζει, αχ δεν μοιάζει με καμιά. Οχ, τι άλλο να πω, τι άλλο να πω. Κι αν πω, κι αν φωνάξω, κανένας δεν με ακούει, ξέρω. Παιδιά, μην λέτε πράγματα. Ήταν πρώην πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να γουρλιάζεται μέσα σε αίθουσες σαν την Καραγκιόζη. Ο Καραγκιόζης ήταν από τους πιο μηχανουργός, ανέξυπνος Έλληνας. Δεν τον διαλύεται. Α, εδώ. Αυτό το παιδί που θα δίνει ούτε στην γυναίκα του, στην πεθερά του. Εδώ, κοίτα. Πού είμαστε. Α, πα, 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 πα. Και φυσιά, μπα. Για τα καμίνια σίγα στουρνάρα, Κηφισιά μου βγήκε για τα καμίνια σίγα. Ορκα μιζέρια, ορκα μιζέρια, άτιμη φτώχεια, κακομοιριασμένη, ρημαδιασμένη. Κύριε Υπουργή, είναι από μένη. Κερατσίνη. Η γυναίκα του στουρνάρα, λέω. Έχει τίτλο. Μετά την Πόπη Τσουκάτου είναι η άλλη αστερά του. Πόπα Στεριάδου θα λέγεται η γυναίκα του Μποτοξάκια, του Γιάννη Στουρνάρα. Κηφισιά, Κηφισιά, κάτι λέω. Ωραία τα έχει. 50-50 γυναίκα, καλά είναι. Ωραία είναι. Κηφισιά, α, έχει και Αθήνα. Πελασγία, τι δουλειά έχει. Ο πελασγό. Αττική Αθήνα, έχει και κάτι. Έχει και στρανάδο. Αμαρούσα, έχει το μαρουσάκι. Έχει κατεβαίνει λίγο. Άμα έχει κρύο πάνω, κατεβαίνει λίγο. Ναι. Πόσα έχει μόνο, να τα χέρι. Αγροτιμάχια είναι αυτά. Στου μαρού αγροτιμάχια. Τα γίδια μόνο λείπουν. Στα φέρω κάνουμε δώρο εμείς. Αταρμέγει η πιθερούλα σου. Σύρου. Α, κυκλάδε. Εσύ είχε μια σύρο. Εντάξει, ξέρω και είναι γυναίκα. Έχει μπισίνα εκεί. Εντάξει, και δίπλα είναι ο άλλο. Λίγα πράγματα. Ευχαριστώ τώρα εσύ. Τα γυράματα να φτιάξει. Συγχαρητήρια. Μας κάνατε καρδιά περβόλη. Δεν έχει η Ελλάδα μαντιλάκι να κλάψει και εσείς έχετε τουλάχιστον εκείνα 300 χιλιαρικάκια για τα γυρατιά σας. Και ο άλλος είναι με 9 παιδιά και δεν έχει αφήσει κανάλι για κανάλι. Ψάχνει τουλάχιστον λίγο φως. Λίγο φως και επιπροσθέτως. Επιπροσθέτως παρακαλώ. Βγαίνει και η ΔΕΗ με διαφήμιση και λέει ότι είναι στο πλευρό μας. Δεν πάτε να... να φωτιστείτε. Η ΔΕΗ. Βγήκε τώρα η ΔΕΗ. Κάγε το κοριτσάκι, πήγε στη Σερβία, τώρα βγήκε η ΔΕΗ να μας πει ότι κάνει έργο κοινωνικής ωφελίας. Η ΔΕΗ. Τώρα. Με τους παπατζίδες που είχε εκεί πέρα κάτι εκπροσώπους, κάτι τους δίνει 4-5 χιλιάρικα, 10 και δεν έχει ο άλλος. Ο έρμος με 9 παιδιά δεν έχει λίγο φως. Αντί να φέξουν όλοι οι πολυέλληνες της Ελλάδας, γιατί αυτός είναι το φως με τα 9 παιδιά, φέκετε εσείς οι παπατζίδες. Γιατί λέτε δύο παπάρες. Παπάρα, κάνω παπάρα. Και πληρώνεστε. 4.000. Τι κάνετε, τι θέλετε, εκπρόσωπο τύπου, ΔΕΗ. Αφού είναι μπαταρισμένοι. Τι εκπρόσωπο τύπου θέλει, λέμε. Τι θέλει, δημόσιες σχέσεις. Για τη δημόσια δυστυχία. Και βγήκατε τώρα με διαφήμιση, την βορύχη, την βορύχη. Καλά, διαφημίστε και εδώ, τσάπα θα είναι. Το φεγγάρι πάνω θε μου. Όλα από εδώ γίνεται. Έχω σχολείο. Και με το κορίτσι. Πού να πάμε ρε, πού να πάμε. Μπράβο ρε Τόλι, μπράβο. Όχι, μιλάω για χθες που είχαν πρόβα και είχε την κυρία κοπρό τραπέζι και ήταν φυλάκια. Λες και δεν είχε ξαναδεί. Γεια σου κουμπάρε! Μόνο εσύ με βλέπεις, έφυγαν όλοι οι άλλοι. Χαιρετισμού στην κυρία Μέρκελ. Γκρουσ φράου Μέρκελ. Alles gut von uns. Να μας τα προσέχει τα παιδιά της Βρυξέλλης, μην κρυώσουν. Και αν θέλετε, κρατήστε τα γη. Εμείς ζούμε και με δραχμές. Λέω Τσίπρας. Μπα! Τον έφαγε ο Λαφαζάνς. Τελείωσε. Έλα, λεβέντη μου! Πάμε για λεβέντες! Μια ζωή! Αχ, ο νηστικός καρβέλια ονειρεύεται. Έλα, Λάκη! Φυλακισμένη! Με ομικρογιώτα, λέω. Hey! Να το φεγγάρι! Κάντε φυλακή! Να πάρετε εκπομπή! Πίπες! Και τσιμπούκια, νάτος! Πάρτε τα! Δεινό.
Μάλιστα, μεθαύριο έχω και το πρώτο πάρτι που λέγεται Πίπες και Τσιμπούκια. Πίπες για τις γυναίκες και τσιμπούκια για τους άντρες. Παρόλο που το μαγαζί ήταν ενός smoking, αλλά το πάρτι δεν είναι έτσι. Και εμπνεύστηκα από το φλάουτο, γιατί θα έχουμε και live μουσική μαζί με τον DJ. Η πίπα του τσιγάρου είναι η μία το φλάουτο και η πίπα του καπνού που είναι το τσιμπούκι. Γι' αυτό έχει πάρει αυτή την ονομασία. Από τίτλο και μόνο σκίζει πάντως. Ναι, είναι καταπληκτικός και πιασάρικος. Που να δεις το επόμενο, που είναι κορώνες και μήτρες. Δημιουργικός τίτλος. Τον βρήκε στη... Κι έπινα και κάπνιζα σερί. Κινδυνεύω, είπαν οι γιατροί. Απ' την νικοτίνη την πολύ. You know what I mean, darling. Πάρε μου μια πίπα. Να κόψω το τσιγάρο. Λάκι! Καρβέλα ονειρεύεσαι. Ας τα μαγαζιά τώρα. Δεν έχουνε προκοπή. Θα σε δω πάλι στη φυλακή. Τράβα ράψικη. Παντελόνια. Και σουτιέρια φυλακισμένες. Μια ζωή ήμουν λεβέντης. Το ξέρουμε αυτό, Λάκη. Θα έχεις σημασία καμία. Έλα. Άντε, καλή επιτυχία. Δεν βαριέσαι. Θα έρθουμε και εμείς να καπνίζουμε μια βραδιά. Δεν καπνίζουμε, αλλά Λάκη μου, θα σε προσέχουμε κι εμείς. Έτσι, λεβέντη, έκανα και στη φυλακή. Το ξέρουμε, Λάκη. Τουλάχιστον είσαι ειλικρινής. Τι εδώ. Πάλεψε, έκανε τη φυλακή. Τότε εδώ είναι όλοι έξω. Δίκιο έχεις. Καλή επιτυχία να έχεις. Ωραίο τίτλο βρήκες. Είναι λίγο προκλητικό είναι. Έφερες και σε δύσκολη θέση τη Face Κορδά. Δεν ήξερε τι να πει σήμερα. Του Λιάνγκα ντρεπόταν. Εμείς είναι γυναίκες και γυναίκες, άντρες και άντρες. Ας καλέσω τη Χιολουδάκη να τα πει. Ή το δικαστή. Λάκη, καλή επιτυχία την καρδιά μας. Ευχόμαστε ένα από αυτά τα πάρτι να μας προσκαλέσει και εμάς ως ζούγκλα, γιατί αλλού πάμε και το πίνουμε, αλλού πάμε και το δίνουμε. Και εμείς είμαστε εδώ, Λάκη. Τι καλείς όλα αυτά τους τζιφιόγκους που έρχονται εκεί πέρα και σκάνουν το φίλο. Εμείς είμαστε. Εγώ κυκλοφόρησα στην εκπομπή μου με σήμα ελευθεριά στο Καβαλά. Εγώ σε λεφτά απελευθέρωσα. Έφερα την ερώτηση του Βίρονα Πολύδωρα που έλεγε λευτεριά, λευτεριά, λευτεριά στο Καβαλά. Λευτεριά, λευτεριά. Λευτεριά στο γάμο. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λευτεριά, Λάκη. Κάμα, κάμα. Θα σας εξασφαλίσουμε. Θα, θα, θα. Σύνθημά μας είναι ένα.